Να συνεχίσουμε και βεβαίως να ακούσουμε αν επιθυμεί και ο κύριος Παπαϊωάννου το σχόλιο του για τις, για τις εξελίξεις, είπα και προηγουμένως. Και τελικά και για την μεταξύ του σχέση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και για αυτά τα οποία ακούσαμε, έτσι, και για τα αιτήματα βέβαια της κατηγορουμένης. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να επιλέξεις από τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες είναι πληροφορίες. Οι ειδήσεις διασταυρώνονται και μεταδίδονται. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να έχει αιτήματα ένας προσωρινά κρατούμενος, να έχει τηλεόραση και τσιγάρα κτλ., αυτό χρησιμοποιείται μόνο, μάλλον αυτό έχει ως αποτέλεσμα μόνο το να ερεθίζεται περισσότερο ο κόσμος. Τίποτε άλλο. Είναι, δεν είναι το λέτε αυτό. Όλοι, όλοι οι προσωρινά κρατούμενοι θέλουν να είναι στο Hilton, αλλά δεν γίνεται. Προφανώς. Αυτά ισχύουν για όλους. Αυτά γίνονται. Αυτά ισχύουν για όλους. Ναι. Είναι κάτι το οποίο αναρωτιέται ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Δικαιούνται ή απλά ετούνται αυτό. Ναι, τα δικαιούνται. Ετούνται, σας λέω, όλοι να είναι στο Hilton. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν γίνεται να συμβεί. Το δικαίωμα στην τηλεόραση πάντως έχει γραφτεί, για όσους δεν το γνωρίζαμε, ότι είναι κάτι το οποίο ήθιστε να συμβαίνει σε πολλά κελιά. Να ζητείτε για ή να εφαρμόζετε. Για όποιους δεν γνωρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα κράτησης στις ελληνικές φυλακές, ναι, στα χαρτιά ο προσωρινά κρατούμενος που δεν είναι ακόμα καταδικαστής, στερείται προσωρινά μόνο την ατομική του ελευθερία στο να πάει κάπου. Μάλιστα. Έχει άλλα δικαιώματα δηλαδή. Έχει άλλα δικαιώματα. Ναι, ναι, ναι. Ο προσωρινά τα υπόλοιπα δικαιώματα δεν του τα στερεί κανείς. Αλλά αυτά να σημειώνονται, καλό είναι να σημειώνονται για να τα γνωρίζουμε. Αλλά καλό είναι να ξέρουμε και στο πεδίο τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Βέβαια. Γι' αυτό και τα αναφέρουμε, έτσι, για να αποσαφηνίζονται, βέβαια. Κύριε Παπαϊωάννου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αν μπορείτε κιόλας να μου απαντήσετε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το αίτημα της κατηγορούμενης για να φεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αυτό δεν σας προξενεί έτσι μεγάλη εντύπωση την ίδια ώρα που ήταν στην ανακρίτρια που υπάρχουν? Όχι. Όχι, όχι. Δεν μου προξενεί εντύπωση για τον εξής λόγο. Καταρχήν πρέπει να έχει ο ακροατής μας, ο μέσος ακροατής, υπόψη του ότι ο κατηγορούμενος είναι σε μια δυσμενή θέση. Μην συνδυάζουμε το πρόσωπο με τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα υπάρχουν για όλους. Ο κατηγορούμενος λοιπόν δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση της κράτησής του ακόμα και τώρα, ακόμα και από τον ίδιο ανακριτή. Αυτό που έχει σημασία είναι το τι έχει αξιολογηθεί ότι δεν τηρήθηκε για να το ζητήσει. Είναι πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις της επιβολής της προσωρινής κράτησης και κυρίως, δεν θέλω να επαναλάβω τώρα τον νόμο και να γίνω κουραστικός, κυρίως περνάει μέσα από αυτό που λέγεται και που μπορεί να αντιληφθεί και ο μέσος ακροατής, ότι είναι πολύ πιθανό να τελέσει νέα αδικήματα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει κατά την κρίση των υπερασπιστών τέτοιο στοιχείο στη δικογραφία, μπορούν και μόνο με αυτό να ζητήσουν την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης ή με περιοριστικούς όρους ή με κατοίκον κράτηση, εφόσον ιδίως υπάρχει και ένα θέμα το οποίο θρυλείται ότι απειλείται η σωματική της ακεραιότητα. Μπορεί να πει ότι που ασφαλέστερα από το σπίτι μου, δεν θα πάω πουθενά, θα έρθω στη δίκη. Να ρωτήσω κάτι. Το ότι ο πατέρας αυτή τη στιγμή δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, τι σημαίνει? Είναι, τάσεται ακριβώς απέναντι από τη ρούλα, αυτό σημαίνει δικονομικά? Καταρχήν να διευκρινίσουμε το ότι λέγεται παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εδώ και 2,5 χρόνια. Αυτή είναι μια παλιά ορολογία, έτσι να το ξέρουμε για να καλά το λέμε και σωστά. Λέτε, η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σημαίνει ότι θέλει να τεθεί απέναντι σαν μηνυτής, ας το πούμε έτσι, κατά της μητέρας για το θάνατο των παιδιών του, αν καταλαβαίνουμε όλοι καλά. Βέβαια, αυτό είναι εντυπωσιακό γιατί στην ουσία διερευνάτε το θέμα αν ήταν μαζί, αν δεν ήταν μαζί, όχι κατά τους χρόνους τέλεσης, κατά τους χρόνους τέλεσης δεν ήταν μαζί από ό,τι φαίνεται, αλλά αν ήταν ζευγάρι ή αν δεν ήταν ζευγάρι. Βέβαια, και σαν ηθικός αυτούργος. Όχι, όχι, ας μην το επεκτείνουμε. Θέλει να πάρει μια θέση σαν διάδικος στη δίκη. Αυτό σημαίνει το ότι μπορεί να εισφέρει στοιχεία. Αυτό το κάνει πιθανολογώ γιατί θέλει να εισφέρει στοιχεία κατηγορίας. Έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτό το σκέλος είναι το σημαντικότερο από την κατηγορία. Πολύ σημαντικό. Δεν το κάνει δηλαδή τυπικά για να πούμε το ότι έχουν χωρίσει και είναι σε άλλα στρατόπεδα. Το κάνει επειδή έχει τη δυνατότητα από τον νόμο να εισφέρει νέα στοιχεία. Θα δούμε βέβαια αν έχει να εισφέρει νέα στοιχεία. Ή αν αυτό είναι μια κίνηση ενδεχομένως που γίνεται για άλλους λόγους. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Εν πάση περιπτώσει όμως, κοιτάξτε τώρα. Το ζήτημά μας, από εκεί ξεκινήσαμε τον Ιανουάριο του 2022, είναι τι συνέβη στα τρία παιδιά.
Το πώς συνέβη, το αν συνέβη με γνώση κάποιων, με τη συνέργεια κάποιων άλλων, αν κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, αυτό θα το δούμε σε δεύτερη φάση. Θα ξεκινήσουμε από το τι έχει συμβεί στα τρία παιδιά. Όχι επειδή τώρα αισθανόμαστε ότι έχουμε απαλύνει την κοινωνική κατακραυγή προφυλακίζοντας, όπως λεγόταν παλιά, κρατώντας προσωρινά την κατηγορουμένη, να το ξεχάσουμε αυτό. Δεν έχει καμία σημασία η προσωπική του σχέση, δεν έχει καμία σημασία η ροή πληροφοριών για να τρέφεται ο κόσμος με ένα σύριαλ. Σημασία έχει τι έχει συμβεί στα παιδιά. Mm-hmm. Και αυτό περνά μέσα πάλι από την κουβέντα που για άλλο θέμα είπε ο κύριος Γιαννόπουλος. Τα πρωτόκολλα. Mm-hmm. Πρώτα εξετάζουμε τα στοιχεία. Συλλέγονται σε μυστικότητα. Συσχετίζονται μεταξύ τους. Αποδίδονται κατηγορίες. Γίνονται συμπληρωματικές έρευνες. Mm-hmm. Και μετά αποδίδουμε την κατηγορία στον κατηγορούμενο, εάν είναι ο ίδιος, αν είναι άλλος, αν είναι άλλοι μαζί με τον κατηγορούμενο. Και υπάρχει ακόμα ένα θάνατος. Και τότε μαθαίνουμε εμείς το κοινό και σχολιάζουμε επί σταθερής βάσεως το τι έχει συμβεί. Mm-hmm. Εδώ έχει συμβεί το ανάποδο στην υπόθεση. Πρώτα δημιουργήθηκε κλίμα, πρώτα θεωρήσαμε όλοι ότι ναι, τώρα όλοι το ξέρουμε τι έχει συμβεί και μετά άρχισαν να βγαίνουν τα στοιχεία. Αυτό φανταστείτε πόσο επικίνδυνο είναι να συμβεί σε μένα ή σε εσάς. Και ακούμε και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν ξέρουμε αν ισχύουν. Και μετά να ψάχνουμε να δούμε ακριβώς. Οι θεσμοί να κινούνται πιο γρήγορα. Πολλά, ακούμε και πάρα πολλά στοιχεία. Έχετε δίκιο εδώ και 15 μέρες. Είναι και η δημοσιογραφική έρευνα όμως, κύριε Παπαϊωάννου, που πολλές φορές ξέρουμε και πολύ καλά ότι βοηθάει πάρα πολλές φορές. Είναι πολλά πράγματα. Εδώ βοήθησε, εν προκειμένου βοήθησε. Τα social media βοήθησαν σε αυτό. Ξέρετε, βοήθησε, αλλά δεν υπάρχει βοήθεια η οποία να είναι ανορίωτη. Δηλαδή το ότι διατηρήθηκε το θέμα στη δημοσιότητα και μετά άρχισαν, επειδή διατηρήθηκε το θέμα στη δημοσιότητα, να λειτουργούν οι αρμοί της δικαιοσύνης. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Θα έπρεπε να λειτουργούν χωρίς τη δημοσιότητα. Πάρα πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Οι δημοσιογράφοι ασφαλώς και κάνουν τη δουλειά τους. Άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα, πάντως με διασταύρωση. Ο δημοσιογραφικός κόσμος σε αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση έδωσε ένα, αντιμετώπισε μάθημα ένα πολύ μεγάλο στίχημα. Ναι. Ακριβώς. Ποια είναι η ιδεοντολογία? Είμαι φερέφωνο απόψεων ή κάνω ερευνητική δημοσιογραφία, διασταυρώνω και παρουσιάζω το αντικείμενο της έρευνάς μου κατά τρόπο τεκμηριωμένο? Υπήρξαν και τα μεν και τα δε. Υπήρχαν. Πιο πολύ εμφαίνουμε όμως αυτά τα οποία ήταν διασταυρωμένα αρχής γενομένης. Αυτό είναι σημαντικό και το έχουμε σχολιάσει και στην εκπομπή. Του ορισμού και της βάσης της δημοσιογραφίας, όχι μόνο του δεοντολογικού κώδικα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου που ήταν σήμερα κοντά μας. Ευχαριστούμε και για τον χρόνο σας και για την. Μας συγχωρείτε και για την. Ήταν λάθος. Το κάναμε δίκη Ναστίου για να συνεχιστεί η κουμπία. Ο δαίμον του τυπογραφείου. Ξέρετε, εγώ δεν έχω χειρότερο από το να πω λάθος ονοματεπώνυμο, γι' αυτό με είδατε έτσι. Τουλάχιστον δίκη ονοματεπώνυμο σημαντικού και ταλαντούχου ανθρώπου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.